ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης. Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα ζωάκια του κόσμου και σε κάθε κεφάλαιο η αρκούδα θα σας λέει και μια ιστορία για τον καθένα μας. Κικυρίκου! Ελάτε! Δεν πρέπει να αργήσουμε! Μείνετε μαζί, παιδιά! Μην χαθείτε! Η μέρα θα είναι συναρπαστική! Έλα, πάμε! Έλα! Τι γίνεται εδώ! Συγγνώμη! Πάμε, πάμε, παιδιά! Πάμε, πάμε, παιδιά! Τέλεια, τέλεια, πολύ ωραία! Έχεις να πει ιστορία και για μας! Οι ιστορίες της αρκούδας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες! Ενδιαφέρουσες και εμάς! Σίγουρα θα βρείτε την ποταμέλισσα σε κανένα κεφάλαιο. Ξέρουμε πως το λέμε αρκή είναι. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν για τα αρπακτικά. Νάτος, εκεί είναι. Εκεί. Νάτος. Πάψε να χοροπηδάς. Νάτος. Βλέπω πως είσαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, σήμερα το θαυμαστό βιβλίο της φύσης άνοιξε σ' άλλο κεφάλαιο. Θα σας πω μια ιστορία για το καβούρι. Πολύ ωραία! Λοιπόν, πώς τα πήγα? 5 δευτερόλεπτα καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Μπα, τι σημαίνει εδώ πέρα? Γιατί τέτοια βιασύνη, φιλαράκο? Προπονούμε για να γίνω τόσο γρήγορος όσο ο κιτρινόπτερος και το καλαμπάρι. Μην ξεγελιέσαι καθόλου, μπασμένο. Εγώ είμαι γρηγορότερος από όλους σας εδώ πέρα. Οπα! Όλοι μπορούν να υπερηφανεύονται έτσι. Οι πράξεις όμως είναι που μετράνε. Είμαι ο πρωταθλητής της καρχαριοχώρας. Δεν με έχει νικήσει ποτέ κανένα σε αγώνα ταχύτητας. Το καλαμάρι και εγώ είμαστε οι ανίκητοι πρωταθλητές του υφάλου. Μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε. Παιδιά, ελάτε, θα πάμε στο χωριό. Μα τι θα κάνουμε εκεί πέρα? Μα για ποιο λόγο βιάζεστε τόσο? Ο Στίβεν Γανίδομπεργκ προβάλλει τη νέα του ταινία. Τι θέμα έχει? Τα γρηγορότερα ψάρια του κόσμου. Θα μάθεις την τεχνική τους. Μην παίρνεις τον κόπο, εγώ θα είμαι πάντα ο πρώτος. Εγώ στη θέση σου δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος. Αξίζει να τη δεις. Α, θα έρθω μαζί για να σε ευχαριστήσω, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Σε διαγωνισμό καυχήματος ο Καρχαρίας θα νικούσε. Ναι, αυτό ξαναπέστο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να παρακολουθήσετε την ταινία προσεκτικά. Για να βελτιώσουμε έτσι τους χρόνους μας. Εντάξει! Ναι, σωστά. Σε σύγκριση με μένα θα είστε ακόμα στα τσίκο. Η περηφάνεια προηγείται από την πτώση, αν θες να μάθεις. Ανοησίες. Μπορώ να σου αποδείξω πως είμαι γρηγορότερος όποτε θέλεις. Δεν πιστεύω πως ο Καρχαρίας το εννοεί. Θα πάρει το μάθημά του. Εδώ είμαστε, φτάσαμε! Μία ομάδα από μαλάκια περιμένουν να δουν την ταινία. Είναι όλα έτοιμα, κύριε Γελώνα! Ωραία, ξεκινήσουμε! Εμπρός, άνοιξε την οθόνη. Ορίστε, αυτό είναι δελφίνι. Παρατηρήστε πως κουνά την ουρά του. Δεν κάνει καμιά προσπάθεια. Αυτό είναι σκέτη ποίηση. Και αυτό είναι ο Ξηφίας, η προσωποποίηση της δύναμης. Ποιας δύναμης, σίγα τα λάχανα. Αυτό είναι ένα υπτάμενο ψάρι. Παρατηρήστε τα κομψά του άλματα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, καλά. Εγώ τους νικάω αυτούς με τα μάτια κλειστά. Εμένα μου φαίνεται πως απλά ζηλεύεις. Εγώ να ζηλεύω αυτά τα σαλιγκάρια? Ακουμπασμένο, αν νομίζεις πως είσαι τόσο γρήγορος, προκάλεσέ με σ' αγώνα, γιατί δεν το κάνεις. Πω, πω, εγώ είμαι σύμφωνος, καθορίστε την ώρα και το μέρος και θα την κινηματογραφήσω. Εγώ και το μεγάλο μου στόμα είναι τόσο αργά για μένα να κάνω πίσω. Θα συναχωριστώ κι εγώ για να μην το περάσεις αυτό μόνος. Ήρεμ μας! Ωστε εσείς είστε οι ανταγωνιστές μου. Πρωτού ξεκινήσουμε,
θα σας δώσω μια γεύση για το τι θα αντιμετωπίσετε. Όχι! Όχι! Εντυπωσιακότατο έτσι! Θες να το ξεχάσουμε? Δεν με τρομάζεις εμένα, θα σε νικήσω! Μπα! Τολμάς να με προκαλείς δειλόπλασμα! Θα σε προκαλέσουμε και οι δύο! Δεν πρόκειται να επιζήσετε από αυτό! Παρατήστε τα όσο είναι καιρός! Νομίζετε πως μπορείτε να με νικήσετε? Και δεν μπορούμε να σε νικήσουμε! Είμαστε γρηγορότεροι από σένα! Μπα! Εσείς οι δυο γρηγορότεροι από μένα! Μήπως κάνει χώ εδώ γύρω! Μία συνάντηση ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Μάλλον για να τεθούν οι κανόνες, υποθέτω. Ω, κύριε Χελώνα, είναι τρομερό. Την πάτησα πάρα πολύ άσχημα τώρα. Πώς θα καταφέρω να ξεφύγω? Χρησιμοποίησε όλα τα ένωμα μέσα για να νικήσεις. Α, ένωμα μέσα? Δεν καταλαβαίνω καθόλου, κύριε Χελώνα. Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις? Να χρησιμοποιήσεις κάθε σπιθαμή του στίβου και όταν ξεμείνεις από δύναμη, χρησιμοποίησε το κεφάλι σου. Α, εσύ φίλε μου, θα πρέπει να είσαι αμέτωχος. Τι σκαρώνεις εκεί? Αν νομίζεις πως θέλει να με βοηθήσει, αυτό αποδεικνύει πόσο τρελός είσαι. Μη με κάνεις να γελάω. Θα τρως τη σκόνη μου μέχρι να πνιγείς. Λοιπόν, μια και το ανέφερες, δοκίμασε αυτό, φαφλατά. Πήγαινε γυρεύοντας ο τύπος. Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα. Πρόσεχε, φίλε, κοίτα, έρχεται πάλι. Ω, Θεέ μου, φαίνεται πολύ αναστατωμένος. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Εμπρός σας, τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Ο αγώνας στην άμμο μεσά στους ανόητους θα μου φτιάξει την ημέρα μου. Πολύ καλά. Ως επίσημος κριτής, ζητώ από τους συναγωνιζόμενους να πάνε στη γραμμή, παρακαλώ, για να ξεκινήσει ο αγώνας στον ύφαλο. Θέλω να κάνετε καθαρό αγώνα χωρίς καθόλου ζαβολιές. Όποιος αθετήσει τους κανόνες, τότε θα αποκλειστεί αυτομάτως. Ωραία. Φαίνεται πως όλα είναι εντάξει. Έτοιμος, κύριε Κάβουρα? Είμαι έτοιμος, κύριε Χελώνα. Στις θέσεις σας. Όλοι έτοιμοι, πάμε! Λοιπόν, κύριε Καρχαρία, τι συμβαίνει? Είπα να ξεκινήσετε. Μα τους δίνω ένα προβάδισμα για να υπάρχει ενδιαφέρον. Αν δεν πάρεις τον αγώνα στα σοβαρά, τότε θα σε αποκλείσω, κατάλαβες? Οπα! Δυσκολεύομαι λίγο να συγκεντρωθώ. Νάτος! Έρχεται! Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα! Ωπα! Θα τα ξαναπούμε! Εγώ σε προειδοποίησα! Πρέπει να αποκλειστεί! Και βέβαια! Έλα τώρα! Δεν τελείωσε ο αγώνας! Τι τρέχει, μάγκες? Σε αγώνα βάδι νομίζετε πως τρέχετε? Εμπρός λοιπόν, παιδιά, τι κάθεστε? Φτάστε με άμα μπορείτε. Καλά, δεν θα θέλατε να μου δώσετε ένα καλό μαθηματάκι? Εσείς είπατε πως θα με νικήσετε. Κοιτάξτε εδώ, αργοκίνητα καράβια. Ξέρουμε και εμείς βρώμικα κόλπα. Τι μας λες? Καλά να πάθεις, να σου γίνει μάθημα.
Ο κύριος Καλαμάρη ίσως να έσωσε την πέρα. Ήταν ανήθικο, αλλά αποτελεσματικό. Γιατί δεν τα παρατάτε να φυλάξετε και την ενέργειά σας? Ίσως έχει δίκιο. Άρχισα να βαριέμαι. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μήπως έχεις καμιά ιδέα? Σταυρώστε τα πτερήγια σας. Είναι πολύ βαρετό να είμαι όλη την ώρα πρώτος. Ελάτε επιτέλους. Ελάτε, παιδιά! Είναι εκεί πάνω μαζί του. Μπορεί να τα καταφέρουν. Το ελπίζω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Εμπρός, λοιπόν. Δείξτε μου τι αξίζετε. Δεν έχει πλάκα να τρέχει κανείς μόνος του. Το καλό που σου θέλω, η ιδέα σου να είναι καλή. Ο κύριος Χελώνας το έκανε. Δηλαδή, εννοείς πως σε βοήθησε? Μου είπε πως θα χρησιμοποιήσω το κεφάλι. Αν δεν καταφέρουν να με φτάσουν σύντομα, θα με πάρει ο ύπνος με τέτοια ταχύτητα. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα ούτε κατά διάρκεια. Σας είπα, κολέγες, ότι πούσπασα το ρεκόρ στο μαραθώνιο Νότιου Ειρηνικού. Να δείτε τα ακροβατικά μου! Γεια σας, φίλοι! Τι συμβαίνει? Καλώς όρισες, Στίβεν! Τι σημαίνει αυτό? Ο αγώνας άναψε για τα καλά! Σε λίγο φτάνω στο λαβύρινθο του κοραλιογελού Συμφάλου! Να κινηματογραφήσεις όλη τη δράση! Πρόκειται για μια κλασική ταινία! Κι αν δεν είναι, τότε να είσαι σίγουρος πως θα την κάνω εγώ να είναι! Τίποτα δεν ξεφεύγει από την κάμερα! Νάτι! Εκεί είναι, Μάνι! Εμπρός, λοιπόν, πάμε! Πάτε υπέροχα, παιδιά! Συνεχίστε έτσι! Και τώρα, κοντινό πλάνο από τον πρωτοπόρο Μάνι! Ο Στίβεν Γαρίδομπεργκ. Αν ήρθες για να αποθανατήσεις τον νικητή, τότε εμένα ψάχνεις, φίλε. Είμαι το μεγάλο αστέρι αυτού του σοου. Οπα! Ο κοραλιογενής ύφαλος. Στάσου εκεί που βρίσκεσαι, μικρέ. Δείξε συγκεντρωμένος. Όχι, μπορεί κι άλλοι. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται? Εμείς είμαστε μπροστά. Ποιος κερδίζει, κύριε Χελώνα? Ποιος κερδίζει? Αυτός δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Όχι. Πήγαινε μας πάνω στην κορυφή του αγώνα, Μάνι. Δόξα τω Θεώ, βγήκα έξω από τα κοράλια. Hey, τι έγινε, σας πήρε ο ύπνος? Πατήστε γκάζι αν θέλετε να είστε στην ταινία. Στάσου,
φτάσω εκεί που βρίσκεσαι, αγόρι μου. Χρειάζομαι ένα κοντινό. Πολύ ωραία. Εμπρός, πάμε, Μάνι. Άλλη μία ματιά. Τι έγινε, είναι ακόμα μαζί. Πολύ περίεργο. Βλέπω τον Καρχαρία και το Καλαμάρι, αλλά ο Κιτρινόπτερος όμως δεν φαίνεται πουθενά. Πολύ περίεργο. Ψάξουμε να το βρούμε. Τι έχετε να αναφέρετε, φίλοι μου, τον Κιτρινόπτερο, τον βρήκατε? Όχι, δεν τον βρήκαμε, κύριε Χελώνα, κοιτάξαμε. Αδύνατον, δεν μπορεί να εξαφανίστηκε τελείως. Κοιτάξαμε σε κάθε κόχη και κάθε σχισμή που υπάρχει στον ύφο, αλλά εξαφανίστηκε. Ας ελπίσουμε μόνο πως δεν του συνέβη κάτι κακό. Σίγουρα είναι δουλειά του Καρχαρία αυτή. Hey, έρχεται ο νικητής, εμπρός, απλώστε το χαλί. Γυαλίστε το τρόπαιο, ειδοποιήστε τον τύπο, έρχεται το νούμερο ένα. Τέντωσε τους μίσου, καλαμαράκι μου! Σε ευχαριστώ! Πού είναι η κάμερα? Καλά, δεν θα με κινηματογραφήσετε καθώς θα περνώ τη γραμμή του τερματισμού! Αυτό είναι άδικο, μα καλά, από πού στην ευχή ήρθε! Σταμάτα, έλα! Κέρδισα! Μπράβο, Σίδα! Εγώ είχα τον αγώνα στο χέρι. Πώς με κέρδισες χωρίς να κλέψεις? Κανείς λάθος. Σε νίκησα τίμια και καθαρά, φίλε, επειδή ήμουν πιο γρήγορος και ξυπνότερος. Αδύνατον. Δεν μπορεί να είσαι γρηγορότερος εσύ από εμένα. Είσαι απλά ένας χαμένος. Αυτό είναι. Εσύ είσαι ο κριτής, κυρία Χελώνα. Θα κάνω επίσημα παράπονα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δείξουμε την ταινία. Έχεις δίκιο. Θα κάνουμε replay. Εμπρός, ελάτε. Θα δούμε το φιλμ και μετά θα βγάλω απόφαση. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μοντέρνα τεχνολογία για να λύσουμε αυτή τη διαφορά. Ορίστε, το είδατε! Η ταινία δεν αφήνει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ικανοποιήθηκες, κύριε Καρχαρία? Να πάρει, μα καλά, πώς το έκανες αυτό? Ήταν πολύ απλό, ξέρεις. Κολυμπούσες πολύ γρήγορα και το μόνο που χρειάστηκε να κάνω ήταν να ακολουθώ το ρεύμα που δημιουργούσες. Χρησιμοποίησα τα πτερήγια μου για να μείνω εντός πορείας και μετά, λίγο πριν τον τερματισμό, τα έδωσα όλα και κατάφερα να σε ξεπεράσω. Κέρδισε τον αγώνα γιατί χρησιμοποίησε το μυαλό του. Το ξέρω πως αυτό δεν θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Όμως δεν μετράει η νίκη, αλλά η συμμετοχή. Σε ευχαριστώ. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Καρχαρίας έχασε και ο Κιτρινόπτερος είναι τώρα ο πρωταθλητής μας, έτσι? Ναι. Ζητώ νικητής του πρώτου κυπέλου του κοραλιογενούς υφάλου.
Τα συγχαρητήριά μου, νεαρέ κυτρινόπτερε. Η νίκη σου θα δώσει στα μέλη της κοινότητας των μικρών ψαριών ελπίδα, τώρα που ξέρουν πως η εξυπνάδα μπορεί να νικήσει την ομή δύναμη. Σας ευχαριστώ, κύριε. Είναι ώρα να πηγαίνω. Θα προβάλλουν την ταινία μου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κοσερφών. Τσάω! Bon voyage! Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαρίδα. Χωρίς την ταινία σου, η νίκη μου θα ήταν αμφίβολη. Ήσουν καταπληκτικός, μικρέ μου. Θα σε κάνω πρώτο αστέρα. Είμαι περήφανος που είμαι φίλος του νέου πρωταθλητή. Αυτό είναι που μετράει πιο πολύ. Η φιλία. Το καβούρι. Πώς ταξινομείται το καβούρι στο βασίλειο των ζώων? Το καβούρι είναι μια διασταύρωση της κατηγορίας των δεκάποδων και της κατηγορίας των βραχίωρων. Έχουν ένα πολύ μεγάλο καβούκι που καλύπτει όλη τους την πλάτη. Τα δύο πρώτα τους πόδια έχουν μετατραπεί σε καλά ανεπτυγμένες δαγκάνες. Το μέγεθός τους διαφέρει πολύ. Υπάρχουν μικρά πλασματάκια μικρότερα από το φασόλι, μέχρι και γιγανιαία πλάσματα που βρίσκονται στα μεγάλα βάθη και φτάνουν τα 2,5 μέτρα με τα πόδια τεντωμένα. Πόσα είδη καβουριών υπάρχουν και σε ποια μέρη ζουν? Υπάρχουν 26 διαφορετικές οικογένειες βραχίωρων από ένα σύνολο 4.000 διαφορετικών ειδών που υπάρχουν παγκοσμίως. Πώς ζουν τα καβούρια? Οι συνήθειες επιβίωσης διαφέρουν πολύ ανάμεσα στα διάφορα είδη. Παρόλα αυτά όμως, όλα τους μένουν σχεδόν πάντα μέσα στο νερό επειδή αναπνέουν με φράγχια. Πώς κινείται ο καβούρας? Τα καβούρια είναι γνωστά για το τυπικό πλάγιο περπάτημά τους. Πολλά είδη επίσης έχουν την ικανότητα να κολυμπούν. Τι τρώνε τα καβούρια? Σε γενικές γραμμές, τα καβούρια μπορούν να θεωρηθούν παμφάγα. Βασικά είναι κυνηγοί και τρώνε πολλά είδη υδρόβια σπανίδας, αλλά μπορούν επίσης να φάνε και φυτά ή νεκρά ζώα. Πώς προστατεύουν τον εαυτό τους? Γενικά αμήνονται με το να κρύβονται ανάμεσα στο περιβάλλον γύρω τους. Αν τους επιτεθούν, είναι πολύ σκληροί μαχητές, χρησιμοποιούν τις δαγκάνες τους ως όπλα. Ποια η σχέση τους με τους ανθρώπους? Όχι πολύ καλή. Αν σκεφτούμε πως οι άνθρωποι τρώνε πολλά από τα είδη τους, μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Μόνο μέσα σε ενιδρία, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες τους. Λοιπόν, παιδιά, μάθατε το σημερινό μάθημα, ε! Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι πως δεν πρέπει να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, γιατί θα χάσεις. Κοιτάξτε ποιοι έρχονται.